και κύριοι, χαίρετε. Το Action Life είναι κοντά σας για να σας βελτιώνει την ποιότητα της ζωής σας, ακόμα και αν αυτή διαταράσσεται από πονοκεφάλους. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα θα μιλήσουμε για ένα σύνδρομο που δεν είναι μεν τόσο συχνό, αλλά όσοι το έχουν βιώσει γνωρίζουν ότι είναι σίγουρα από τα πλέον επώδυνα. Μιλάμε για την νευραλγία τριδήμου, την οποία ο ασθενής συνήθως περιγράφει ως έντονο διαπεραστικό πόνο σαν ηλεκτρικό ρεύμα ή μαχαιριά που διαρκεί δευτερόλεπτα και παραλαμβάνεται πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Το Action Life συνάντησε τον οστεοπαυτικό Λευτέρη Παθιάκη, ο οποίος μας εξήγησε τι την προκαλεί, αλλά κυρίως μας υπέδειξε τρόπους να απαλλαγούμε από τόσο έντονο πόνο. Κύριε Λευτέρη Παθιάκη, είστε οστεοπαθητικός και οφείλω να ρωτήσω ότι φαινόμενο των καιρών είναι ότι ο πολλής κόσμος υποφέρει πάρα πολύ από πονοκεφάλους. Τώρα, αυτοί οι πονοκέφαλοι λέγονται μικρανίες, λέγονται νευραλγίες, λέγονται με διάφορες ονομασίες. Έχει αξία ο κάθε άνθρωπος να καταλάβει τι περνάει όσον αφορά τον πόνο στο κεφάλι του και να έρθει στον οστεοπαθητικό να το λύσει? Η οστεοπαθητική αντιμετωπίζει το πρόβλημα αυτό, είτε λέγεται νευραλγία είτε λέγεται η μικρανία. Και τα δύο αυτά έχουν ένα κοινό παρονομαστή. Έχουν το τρίδημο νεύρο. Το τρίδημο νεύρο είναι ένα κεφαλικό νεύρο το οποίο ουσιαστικά μαζί είναι τα ερεθίσματα που υπάρχουν σε όλο το κρανίο, στο πρόσωπο και στο ψυχικό του κεφαλή. Όταν μιλάμε για ημικρανίες, περισσότερες φορές αναφερόμαστε ότι μια ημικρανία μπορεί να προέρχεται από τον αφιένα. Mm-hmm. Καταρχήν, η ημικρανία είναι ένας τοπικός πόνος. Έχει να κάνει ή με το μισό κεφάλι, γι' αυτό λέγεται και ημικρανία, ή μπορεί να έχει κάνει με το 1/4 του κεφαλιού. Δηλαδή, μπορεί να έχει να κάνει με ένα μάτι, μπορεί να έχει κάνει με ένα μάγουλο. Σε εκείνη την περίπτωση θα κάνουμε μια διάγνωση, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε με την ημικρανία και με την νευραλγία. Βέβαια, να πω ότι η ημικρανία είναι ένας πιο διάχυτος και μαλακός πόνος, ενώ η νευραλγία έχει να κάνει με πιο έντονο και οξύ πόνο και είναι πολύ εντοπισμένη. Όταν ο κόσμος όμως μιλάει για πάρα πολύ αφόρητη ημικρανία, μήπως τυχόν δεν είναι ημικρανία τότε? Όχι, θα πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό. Θα δούμε κάποια πράγματα, γιατί η ημικρανία δεν έχει να κάνει με τον αφιένα. Πολλές φορές, βέβαια, επειδή πονάμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού, που είναι στη βάση του κρανίου, που είναι στον ιακό οστό, νομίζουμε και το συγχαίρουμε ότι είναι με τον αφιένα. Κυρίως η αιτίες της ημικρανίας έχει να κάνει με το μάτι ή έχει να κάνει με το στόμα. Mm-hmm. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Όσον αφορά το μάτι. Στην περίπτωση εκείνη έχουμε να κάνουμε με τον ερεθισμό, δηλαδή με τον ερεθισμό του τρίδημου νεύρου. Γιατί το τρίδημο νεύρο χωρίζεται σε τρεις κλάδους. Χωρίζεται στο μέτωπο, στο οφθαλμικό, χωρίζεται στη μέση, στο άνω γναθικό ή φαρμιακό και στο κάτω μέρος που είναι η κάτω γνάθος, που έχει να κάνει με το κάτω φαρμιακό ή το γυναικό. Άρα τα τρία στάδια καθορίζουν τον τρίδημο, όπως το λέω. Ρωτάμε τον ασθενή, πού πονάς? Οι περισσότεροι ασθενείς λένε τα εξής συμπτώματα. Ή θα σου πούνε πονάω μέσα στο μάτι, ή θα σου πούνε πάνω στο φρύδι, ή θα σου πούνε στο μέτωπο, ναι. Ή θα σου πούνε από πάνω. Mm-hmm. Εκεί θα πάμε να εξετάσουμε τι γίνεται με τα μάτια. Δεν θα εξετάσουμε με τα μάτια όσον αφορά την δικότητα του οφθαλμιάτου, θα εξετάσουμε για την κίνηση των ματιών. Okay. Αν για παράδειγμα ένα από τα δύο μάτια είναι το λεγόμενο τεμπέλικο μάτι που λέμε, mm-hmm. δηλαδή δεν συγκλίνει σωστά συμμετρικά με το άλλο μάτι για να εστιάσουμε σωστά, έτσι, τότε αυτό το μάτι στην πραγματικότητα τι κάνει? Κουράζεται. Αυτή η κούραση αυτή μεταφράζει, το τρίδημο που είναι εδώ πάνω, το μεταφράζει ως πόνο και λέγεται ημικρανία, που έχει συγκεκριμένο έδαφος, μέτωπο, μάτι, φρύδι και πολλές φορές πάει στο πάνω κομμάτι. Αν κάποιος άλλος μου πει ότι εμένα η συμπτωματολογία μου είναι στους κροτάφους, ναι. Στον ένα κρότατο και στους δύο, ή πίσω στο κεφάλι, εκεί θα μιλήσουμε για την δεύτερη αιτία της ημικρανίας, όπου έχει τον αριθμό του τριδήμου σε αυτό εδώ, το άνω γναθικό ή φαρμιακό, όπου έχει να κάνει με τους μασιτήρες. Αν υπάρχει ασυμμετρία στο κλείσιμο της σωματικής κοιλότητας, τότε ενδεχομένως η κούραση που δέχεται λόγω του σφίξιματος η μια πλευρά μόνο περισσότερο και αυτή θα μεταφραστεί ως ημικρανία στους κροτάφους. Οπότε έχουμε την κούραση, βέβαια, του κροταφή τιμή. Όπως στην πραγματικότητα αυτό μεταφράζεται ως μια ημικρανία, όπου αυτό μπορεί να έχει μια διάχυση στους κροτάφους, στην πάνω γνάθος στις ρίζες των δοντιών, καθώς και πίσω στο κεφάλι. Μιλήσατε για τις ρίζες των δοντιών. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή και κάποιες παθήσεις οδοντιατρικές να προκαλούν νευραλγία τριδήμου ή πονοκεφάλους? Ωραία, ωραία ερώτηση για να μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει ημικρανία. Η ημικρανία έχει αυτές τις δύο βασικές αιτίες. Τώρα από εκεί πέρα. Υπάρχει και νευραλγία τριδήμου, ο οποίο είναι επίσης πάλι κοινό παρονομαστή στο τρίδημο, αλλά εκεί δεν έχουμε τον ερεθισμό του τριδήμου. Δεν έχουμε μια κούραση του ματιού που δεν στρέβει καλά, του μασιτήρα. Εκεί έχουμε έναν τραυματισμό του τριδήμου, μια συγκεκριμένη αιτία. Μια κύστη, ένα σόγκος, ένα απόστημα, το οποίο αν έρθει ο ασθενής και σου εκφράσει ότι εγώ πονάω εδώ, πολύ συγκεκριμένα, ή πονάω εδώ,
Σε αυτή την περίπτωση θα κοιτάξουμε, θα κάνουμε μια διερευνητική διάγνωση, να δούμε αν υπάρχει μια περιοδοντίτιδα, όπου εκεί εμείς θα επέμβουμε στο σύμπτωμα και θα συνεργαστούμε με τον οδοντίατρο του ασθενούς, ο οποίος θα μας λύσει την αιτία. Γιατί η περιοδοντίτιδα στις περισσότερες νευραλγίες τριδήμου και όχι στις μικρανίες, μια περιοδοντίτιδα δεν μπορεί να σου κάνει μικρανία. Κακά τα ψέματα. Όμως μια περιοδοντίτιδα μπορεί να σου κάνει να κατεβάσει τα γούνα, να σου κάνει μια κίστη, ένα απόστημα και χωρίς να το περιμένεις θα σου κάνει μια νευραλγία τριδήμου. Ή να έχεις ο ύπισοστήρας. Πόσες φορές έχουμε πει στο σώμα μας ότι πονάει η μέση μου, πονάω εδώ πολύ και μετά από ένα χρονικό διάστημα βγαίνει ένας ερεθισμός και βλέπουμε ότι έχει μια πορεία ενός νεύρου και είναι ο ύπισοστήρας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και στο τρίδημο. Ένας τραυματισμός, ένας ερεθισμός του τρίδημου μπορεί να σου δώσει έναν πολύ συγκεκριμένο πόνο. Η μικρανία έχει να κάνει με κούραση του τρίδημου και ενώ το άλλο έχει να κάνει με τραυματισμό. Ας υποθέσουμε ότι ο κόσμος, όσοι σας παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχει και πάρα πολύ αξία να διαχωρίσουμε πώς το λένε. Ναι. Έχει αξία όμως να έρθουμε στον οστεοπαυτικό για να μας το λύσει, ναι. Είτε είναι το ένα είτε το άλλο. Ναι, και βέβαια, γιατί θα κάνουμε τη διαφοροδιάγνωση και έχει να κάνει με την μικρανία. Με την μικρανία θα λύσουμε το σύμπτωμα, θα λύσουμε και την αιτία. Υπάρχουν κάποια σκίζια για τα μάτια, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν το τεμπελικό μάτι να διορθωθεί. Οπότε εμείς θα λύσουμε το σύμπτωμα πατώντας το τρίδημο, είτε με βελονισμό, είτε κυρίως πατώντας τα σημεία του τριδήμου. Οπότε φεύγει ο πόνος μαγικά. Στο στόμα, χαλαρώνοντας τους μασιτήρες μυς, αλλά και διορθώνοντας την ασυμμετρία της κατογνάθου μέσα από την άθρωση των κοταφογνάθικων. Και στην περίπτωση της νευραλγίας τριδήμου, θα λύσω οπωσδήποτε το σύμπτωμα, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος, ακόμα και να υποθέσουμε ότι έχει μια περιοδοντίτιδα, με τον πόνο που έχει, δεν μπορεί κανείς να τον ακουμπήσει. Οπότε σε αυτή την περίπτωση, έρχεται στο παυτικό, χαλαρώνουμε τον πόνο, τον απομονώνουμε και μετά πάω στον οδοντίατρό του, κάνει ένα τέλειο καθαρισμό, μια θεραπεία περιοδοντίτιδας. Υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία που είναι καλό να γνωρίζει ο κόσμος. Πάμε να δούμε από πού βγαίνει το τρίδημο. Το πάνω τρίδημο, το φθαρμικό, ναι. Βγαίνει στα φρύδια. Υπάρχουν δύο σημεία, υπάρχουν δύο λακκουβίτσες, μία εδώ και μία εδώ, τις οποίες ακόμα και ο ασθενής, και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τύψη, γιατί το λέω και στις νευραλγίες τριδήμου και στις ημικρανίες, γιατί πάνω κάτω τρία σημεία πατάμε. Μπορούμε είτε με το δάχτυλό μας να πιέσουμε αυτά τα σημεία, τα οποία θα μου πεις πώς θα το βρω. Το βρίσκουμε γιατί όταν τα πατάμε είναι ένας πολύ οξύς πόνος. Το αντιλαμβανόμαστε αμέσως. Αμέσως. Οπότε το τραβάμε, κάνουμε απαλές μαλαξούλες ή κάθετα ή τριγύρω. Και σε περισσότερες λέω σε κάποιους είτε με μια οντογλυφίδα. Σαν να κάνουμε ένα μίνι βελονισμό δηλαδή. Σαν να κάνουμε ένα μίνι ερεθισμό. Αυτός ο ερεθισμός, δηλαδή με την βελονίτσα ή ακόμα και καλύτερα, τους λέω το βελονάκι του κυντήματος. Του πλεξίματος. Ναι. Του πλεξίματος. Που μπροστά έχει μια στρογγυλιά. Βέβαια. Με αυτό εδώ, στα φρύδια. Δίπλα κοντά στη μύτη, όπου εκεί έχουμε τον άλλο κλάδο του τριδήμου και κάτω στην γνάθο εδώ. Ανάλογα το πού εστιάζουμε. Είναι το πρόβλημα σε αυτό εδώ το σημείο και πίσω, εδώ. Είναι το πρόβλημα εδώ και πάνω, εδώ. Και εκείνη την ώρα είναι ένα πολύ έντονο πόνο, αλλά όχι να επιμείνουν. Οι περισσότεροι παίρνουν στην παγίδα από ότι πιέζουν, πονά, όχι θα κάνω ζημιά, υποτροπιάς κτλ. Εκεί είναι το μαγικό, ότι αν συνεχίσεις και πιέζεις, και αυτό έχει φοβερό αποτέλεσμα στην νευραλγία τριδήμου, πιέζεις, ξαφνικά αρχίζει αυτό να χαλαρώνει και ο πόνος μαλακώνει. Πήγες λοιπόν, να το δούμε στην πράξη. Να το δούμε. Η νευραλγία τριδήμου προσβάλλει συχνότερα γυναίκες, συνήθως στη μέση ηλικία, και η οστεοπαθητική αποτελεί μία από τις πλέον κατάλληλες τεχνικές ώστε ο ασθενής να το αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα. Να σας προσέχετε λοιπόν και να σας αγαπάτε. Καλή συνέχεια.